I just had to let you know you're mine. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να χαμογελάτε, να περνάτε υπέροχα. Αν και σήμερα ο καιρός είναι λίγο μουντός έξω, ενώ τις προηγούμενες μέρες είχε ήλιο, φως. Τώρα δεν έχουμε φως, δεν έχουμε ήλιο. Τέλος πάντων, λοιπόν, το Σάββατο που το καταλάβατε δεν είχαμε βίντεο και σήμερα Δευτέρα αποφάσισα με τη βοήθεια της παραγωγού μου, τα φιλιά μου, που μου έδωσε την ιδέα να κάνω ένα βίντεο με 10 πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μέσα στο σπίτι. Έτσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι όλα κλειστά, μένουμε σπίτι. Οπότε κάτι πρέπει κι εγώ σαν YouTuber. Εδώ γελάμε. Να σας δώσουμε κάποιες ιδέες, έτσι παιδιά. Οπότε σας έχω 10 ωραίες ιδέες για το τι μπορείτε να κάνετε μέσα στο σπίτι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Μπορούσε να ήταν εκτός από αυτό στη νούμερο 1 θέση. Facebook, Instagram, YouTube, όλη μέρα με στο σπίτι παιδιά. Κατεβάστε καμιά εφαρμογή να παίξετε τις παιχνιδάκια μικρά, στο κινητό, στον υπολογιστικά παιχνίδι, κανένα τιτάκι, δεν ξέρω τέλος πάντων. Ψάξτε πράγματα που σας ενδιαφέρουν, ξέρω εγώ, εξερευνήστε γενικά. Διαβάστε βιβλία φυσικά, γιατί όχι, τα βιβλία είναι γνώσεις. Μερικοί θα μου πούνε, ποιος διαβάζει βιβλία τώρα, βαριά μου διαβάζει βιβλία και εκείνο και τα άλλο. Όχι παιδιά, το βιβλίο είναι αξία. Εγώ προσωπικά αυτή την περίοδο διαβάζω βιβλίο. Γενικά, έχετε το λίγο στο μυαλό σας, είναι ωραία τα βιβλία. Αλλά αν βαριέστε δεν μπορώ να σας βάλω με το ζώο να διαβάσετε. Κατεβάστε στο κινητό και ξεφυλίστε τις σελίδες. Σταυρόλεξα λοιπόν, σταυρόλεξα, okay, ναι, θα μου πείτε τώρα, ρε Δεσποινά, θα κάτσω τώρα εγώ να πάω να πάρω το περίπτερο ένα ανοιχτό σταυρόλεξο να λύσω. Κατέβασε την εφαρμογή δεν σου πω. Έχει εφαρμογές που μπορείς να κάνεις σταυρόλεξα, να βρεις τις λέξεις κτλ. Αλλά για τις πιο μεγάλες ηλικίες που μπορείτε μέσα στο σπίτι, δεν έχουν κινητά κτλ. Μπορούν να πάρουν να λύσουν ένα σταυρόλεξο. Αν έχουν μέσα στο σπίτι, γιατί τα μαγαζιά κλείνουν σιγά-σιγά, δεν ξέρω, δημιουργείται ένα πανικό. Θέλω λίγο να χαλαρώσετε όλοι, θα ζήσουμε. Ηρεμία. Netflix, τηλεόραση, ταινία, σειρά, πατατάκι, κουχουλιασμά, ξάπλα. Τώρα πάμε λίγο σε πιο προχωρημένα πραγματάκια. Μπορείτε να γράψετε τη σκέψη σας κάπου. Ημερολόγιο, ξέρω εγώ, κάπου να τα έχετε γραμμένα. Γιατί να σας πω, εγώ προσωπικά που έχω κάτι σαν ημερολόγιο, δεν τα γράφω κάθε μέρα πλέον. Παλιά είχα σε δημοτικό, γυμνάσιο και στο λύκειο τώρα. Αλλά στο δημοτικό και στο γυμνάσιο έγραφα κάθε μέρα, πραγματικά κάθε μέρα. Κουράστηκε η ψυχή μου να γράφω κάθε μέρα, το έχω ξέρω τι έγραφα. Αλλά στο λύκειο τώρα που το τελείωσα και τώρα, μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή τη ζωή μου, γράφω συγκεκριμένα πραγματάκια. Δεν γράφω κάθε μέρα. Π.χ. σήμερα δεν είχα κάτι, δεν κάτσω να το γράψω. Αν γίνει κάτι συντερακτικό, έτσι, που να με ταρακουνήσει, θα πω εδώ είμαστε! Το γράφεις, φεύγει από το μυαλό σου και δεν το σκέφτεσαι τόσο πολύ όσο θα το σκεφτώσουν αν δεν το έχεις γράψει. Καθίστε και γράψτε τα ή πράγματα που σας απασχολούν. Παιδιά, βοηθάει, δεν είναι αστείο. Διακοσμήστε το σπίτι σας, αλλάξτε διακόσμηση. Εγώ προσωπικά μπορεί κάθε μήνα να βαρεθώ κάτι. Θέλω κάτι να κάνω στον τοίχο μου. Εκεί την πλευρά του τοίχου όμως. Αλλάξτε λίγο να αλλάξει το μάτι σας. Αφού κάθεστε όλη τη μέρα μέσα στο σπίτι και το βλέπετε συνέχεια σε 2-3 εβδομάδες, δεν ξέρω πώς αισθάνε. Αλλάξτε κάτι. Μην το βαρεθείτε το σπίτι τώρα που θα το βλέπετε συνέχεια, ε. Στο νούμερο 7, τι άλλο θα μπορούσε να ήταν εκτός από τη μουσική. Εκτός από τη μουσική. Εκτός από τη μουσική. Μουσική, χορό, ζωγραφική, μακιγιάζ κτλ. Αυτό είναι το νούμερο 7. Και τώρα στο νούμερο 8, το έχω κάνει αυτό σε βίντεο, δώστε ρούχα που δεν χρειάζεστε, ξεκαθαρίστε τα, τώρα που είστε μέσα στο σπίτι, αν η ντουλάπα σας μέσα είναι πάχαλο, σε απλά ελληνικά, μπορείτε να καθίσετε και να ξεχωρίσετε ποια ρούχα φοράτε, ποια ρούχα δεν φοράτε, γιατί συνήθως ό,τι ρούχα έχουμε στην ντουλάπα μας, τα μισά δεν τα φοράμε. Θα σας αρέσει, είναι ωραίο, ξεκουράζεστε κάπως. Είσαι μέσα στο σπίτι, άνοιξε τον υπολογιστή σου, άνοιξε την τηλεόρασή σου, άνοιξε το κινητό, κατέβασε μια εφαρμογή και γυμνάσου.
εγώ που κάθομαι εδώ μπορεί να γυμναστώ. Εγώ στα καλά καθόμενα μέσα στο σπίτι που είμαι. Μπορεί να κάνω κάποια τέτοια σκησουλέτσα, αν βαριέμαι. Ξέρετε, είναι ωραία γυμναστική. Έχω μπει όλα τα μαλλιά μέσα στα μούτρα μου. Γυμναστείτε, παιδιά. Μην βαριέστε. Αφήστε κάτω τα κινητά και γυμναστείτε. Τελευταίο, καθίστε να σκεφτείτε πράγματα που σας απασχολούν, πράγματα που έχετε πολύ καιρό μέσα στο κεφάλι σας, απίστευτο καιρό μέσα στο κεφάλι σας και δεν μπορείτε να τα ξεκαθαρίσετε. Καθίστε, γράψτε σε ένα χαρτί ποια είναι τα υπέρ, ποια είναι τα κατά. Πώς νιώθετε εσείς με τον εαυτό σας, αν πιστεύετε ότι λειτουργείτε σωστά απέναντι σε κάποια πράγματα που σας απασχολούν. Γνωρίστε τον εαυτό σας, έτσι, και βελτιώστε τον σε όλα τα επίπεδα. Να γίνετε τέλειοι. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ελαττώματα. Μικρά, μεγάλα, δεν έχει σημασία. Καθίστε λίγο να μιλήσετε λίγο έτσι με τον εαυτό σας. Το έχετε κάνει ποτέ. Να μιλήσετε λίγο με τον εαυτό σας. Εγώ π.χ. τώρα είναι σαν να μιλάω μόνη μου. Μιλάω σε εσάς. Αναφέρομαι σε εσάς, μιλάω στην κάμερα. Αλλά και αυτό που μιλάς είναι ωραίο. Πώς να σου πω, ηρεμείς με λίγα λόγια. Ξέρω, εντάξει, κάποιοι μπορεί να σας περάσει για τρελούς, whatever, όλοι τρελοί είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Οπότε, okay, αυτό. Αυτά ήταν τα 10 πράγματα που μπορείτε να κάνετε όταν είστε μόνοι σας στο σπίτι ή με παρέα. Ή να φωνάξετε κανένα φίλο σας έτσι καλά, όχι να είστε 50 άτομα. Τώρα αυτό είναι 11ο. Αν είστε 2-3-4 άτομα, θα βάφετε ελληνικά. Έξοτε έτσι, κάνα το τραπέζιο, ξέρω εγώ, πασίτε. Οπότε, τέλος, αυτά ήταν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ελπίζω να σας βοήθησα, να ήταν κάπου χρήσιμα. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Υπομονή. Bye. Αυτά ήταν τα 10. Οπότε σας έχω δέα. Παράφωνη. Πάλι, αλλά ωραία. Όπως είδατε, που να λέγεται, δεν καταλαβαίνω τι μπορούμε να κάνουμε με το σπίτι. Πάλι. Oh, Jesus.